Κοιτάξτε, επειδή ακούστηκε προηγουμένως και από άλλο βουλευτή, ο οποίος όμως με άλλο τρόπο οδηγήθηκε στην ερώτηση, στο ζήτημα μάλλον που προκύπτει στην γαστροεντερολογική κλινική ή που προέκυψε, αν θέλετε. Υπήρξε μια απάντηση από τον Υπουργό. Οφείλω όμως να πω δύο λόγια. Πριν από 20 ακριβώς χρόνια, κύριε Υπουργέ, τα γνωρίζετε, το γνωρίζετε πολύ καλά, και προκειμένου να λειτουργήσει το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Λάρης, το οποίο είχε αποπερατωθεί η κατασκευή του, ήταν έτοιμο, εξοπλισμένο, με αυτά που υπήρχαν τότε, τον ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό, και δεν προχώρησε. Βεβαίως οι τότε κυβερνήσεις που έχουν ευθύνες πολιτικές στη αντίστοιχη πρόσληψη προσωπικού, ιατρικού, νοσηλευτικού και λοιπού προσωπικού, προκειμένου να το στελεχώσει και να λειτουργήσει, κρίθηκε ή αποφασίστηκε, αν θέλετε, προκειμένου να λειτουργήσει το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο, έστω με οποιοδήποτε τρόπο, να γίνει μεταφορά κάποιων κλινικών και τμήματων αντίστοιχα από το Γενικό Νοσοκομείο της Λάρισας. Ανάμεσα σε αυτά τα τμήματα ήταν και το γαστροεντερολογικό τμήμα, μαζί με την παθολογική κλινική, η οποία εδώ και μερικά χρόνια έχει επιστρέψει στο Γενικό Νοσοκομείο, όπως και παράλληλα το παθολογικό κυταρολογικό, το νεογνωλογικό, η μονάδα του πρόωρου, οι νευροχειρουργικές θέσεις που υπήρχαν στο Γενικό Νοσοκομείο και άλλα. Αποτέλεσμα όλες αυτές τις ενέργειες, τις συγκεκριμένες σε ό,τι αφορά τη γαστροεντερολογική και όχι μόνο, ήταν τα τεράστια προβλήματα στην αντιμετώπιση περιστατικών σε ό,τι αφορά το Γενικό Νοσοκομείο και βεβαίως τα τεράστια προβλήματα που δημιουργούνταν για τη μεταφορά ασθενών προκειμένου να αντιμετωπιστούν στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο. Ήδη είχε ξεκινήσει μια προσπάθεια, να το πω έτσι, από την προηγούμενη περίοδο. Είχε εγκριθεί από το Υπουργείο Υγείας η μεταφορά της γαστροεντερολογικής κλινικής και εκκρεμούσε το Υπουργείο Οικονομικών, που για λόγους εκλογικής διαδικασίας των εκλογών που προκυρήθηκαν τον Ιούλιο, δεν υπεγράφει. Έτσι τουλάχιστον αναφέρονται στα στοιχεία. Με αποτέλεσμα βεβαίως να κολλήσει το συγκεκριμένο ζήτημα. Το ερώτημα είναι κατανοητό που μπαίνει, αν θα γίνει και πότε η μεταφορά. Ακούστηκε κάτι προηγουμένως και από τον κύριο Υπουργό. Εμείς θα επιμείνουμε και στο εξής. Πέρα από τη μεταφορά, μεταφερθούν ακριβώς οι θέσεις που φύγανε, κύριε Υπουργέ. 4 ειδικών, δηλαδή γαστροεντερολόγων, 4 ειδικευόμενων, σύν το νοσηλευτικό προσωπικό. Που θα πρέπει να επιστρέψει βεβαίως στο Γενικό Νοσοκομείο. Και αυτή τη στιγμή υπηρετούν 2 γαστροεντερολόγοι ειδικοί και μία επικουρικό γιατρός, η οποία βεβαίως απολύθηκε τις τελευταίες μέρες γιατί ήταν έληξε η σύμβασή της. Αυτό ήταν το ερώτημα, κύριε Πρόεδρε. Περιμένουμε την απάντηση του κύριου Υπουργού. Νομίζω ότι έχω καλύψει την απάντηση από την προηγούμενη ερώτηση της συναδέλφου. Να επαναλάβω για μία ακόμη φορά ότι με την νομοθετική πρωτοβουλία τις επόμενες ημέρες θα προβούμε άμεσα στη μεταφορά της κλινικής, όπου θα ενσωματωθεί στο υφιστάμενο οργανόγραμμα του νοσοκομείου, του Νομαρχιακού Νοσοκομείου, του Νοσοκομείου της Λάρισας. Γνωρίζετε, κύριε Λαμπρούλη, ότι σε επίπεδο οργανογράμματος η μεταφορά κλινικής βεβαίως προβλέπει και τη μεταφορά των θέσεων οι οποίες απαιτούνται για να λειτουργήσει η κλινική, και θα προβούμε σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες προκειμένου να υπάρχει η αναγκαία και απαραίτητη κάλυψη του προσωπικού για να λειτουργήσει άμεσα η κλινική στο Νομαρχιακό Νοσοκομείο. Ευχαριστώ. Εντάξει, αυτό μένει να το δούμε και σε πόσο διάστημα, κύριε Υπουργέ, θα υλοποιηθεί αυτό που είπατε, ενδεχομένως όπως αναφέρετε να είναι σε σύντομο διάστημα. Επιμένουμε σε ό,τι αφορά τις θέσεις, ότι θα πρέπει βεβαίως πέρα των 2 ήδη υπηρετούντων ειδικών να οι θέσεις να καλυφθούν με μόνιμο προσωπικό, με γιατρούς δηλαδή, γαστροεντερολόγους ειδικούς και φυσικά με το αντίστοιχο νοσηλευτικό προσωπικό. Και επειδή η προηγούμενη συνάδελφος, κύριε Πρόεδρε, αυτό είναι μία όχι μομφή, αλλά οφείλω να το αναφέρω, δεν ήθελα εξ αρχής στην πρωτολογία μου, επειδή ξεκίνησε από το γενικό ζήτημα των υπηρεσιών υγείας στο νομό Λάρισας και το έφτασε στη γαστροεντερολογική, από το γενικό φτάσαμε στο ειδικό, εγώ θα το ανεβάσω ένα λίγο σκαλοπάτι, πέρα από τη γαστροεντερολογική. Υπάρχουν ακόμα μερικά τμήματα τα οποία
μεταφέρθηκαν εκείνη την περίοδο, ενώ το 1999, στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο. Αυτά τα τμήματα και αυτές οι θέσεις του προσωπικού, γιατρών, νοσηλευτών κτλ. Που μεταφέρθηκαν τότε, θα επιστρέψουν, θα λειτουργήσει το παθολογοτομικό? Γιατί η ερώτηση που έγινε είχε γενικό χαρακτήρα για το νοσοκομείο, αλλά δεν αποτυπώθηκε τίποτα ούτε από την ερώτηση και βεβαίως ήταν μια γενική απάντηση από τον Υπουργό. Ο ίδιος επέλεξε αυτόν τον τρόπο να απαντήσει. Όμως, λέω, πρώτον, τα τμήματα αυτά τα οποία μεταφέρθηκαν στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο θα επιστρέψουν, προτίθεστε να γίνει αυτό. Προτίθεται η κυβέρνηση, το Υπουργείο να το κάνει, να το υλοποιήσει πέρα από τη γαστροεντερολογική. Και το δεύτερο, υπάρχουν μια σειρά από τμήματα στο Γενικό Νοσοκομείο, όπως για παράδειγμα τους χάρη η Ορειλά Κλινική, ένα σας λέω, και άλλα δηλαδή, τα οποία δεν λειτουργούν αυτή τη στιγμή. Και όχι τώρα, εδώ και μερικά χρόνια. Διότι φύγανε γιατροί, λοιπόν, με αποτέλεσμα και οι υπηρεσίες υγείας να είναι υποβαθμισμένες και προβλήματα στην εσωτερική διαδικασία προσέγγισης, προσπέλασης διαγνωστικών προβλημάτων των ασθενών. Και να μην πούμε για τα τεράστια προβλήματα από τις απαξιωμένες υποδομές του νοσοκομείου που είναι πεπαλαιωμένες και χρειάζονται και συντήρηση, όπως επίσης και ο ιατροτεχνολογικός εξοπλισμός και άλλα. Σας ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.